Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είδατε το ύφος μου στο thumbnail του βίντεο, στο εξώφυλλο του βίντεο. Έχω λάβει ένα email από μια νεαρή εκπαιδευτικό με θέμα γονείς που κάνουν bullying σε εκπαιδευτικούς. Αγαπητή κυρία Θέκλα, ευχαριστώ πολύ για τα ψυχοεκπαιδευτικά σας vlog. Παρακαλώ. Τα παρακολουθώ και τα βρίσκω εξαιρετικά βοηθητικά. Είμαι νεαρή εκπαιδευτικός, άνω των 30 ετών, με πείρα στον εκπαιδευτικό τομέα. Διδάσκω σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα και να διαβάζω βιβλία ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης, αφού βρίσκω ότι βοηθούν πολύ στο επάγγελμά μου, αλλά και στην προσωπική μου ζωή. Και καλά κάνεις, αγάπη. Πρόσφατα, μετά από ένα χρόνο, απέκτησα δίπλωμα στην παιδοψυχολογία. Μπράβο! Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, το οποίο ενδείκνεται για εκπαιδευτικούς, γονείς, ψυχολόγους κλπ. Εννοείται πως δεν είμαι παιδοψυχολόγος και ούτε είμαι καταρτισμένη για θεραπευτής ψυχολόγος. Ναι, αλλά όμως έχεις κάνει αυτή την εκπαίδευση, η οποία σου έχει δώσει πολλές γνώσεις. Και σε συνδυασμό με την προσπάθεια που κάνεις μέσα από τα βιβλία αυτοβοήθειας, ψυχολογίας που διαβάζεις, τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που παρακολουθείς, σίγουρα έχεις αποκτήσει γνώσεις. Και μπράβο σου. Κατά καιρού στο επάγγελμά μου, καλούμε να αντιμετωπίσω γονείς οι οποίοι αποδεικνύονται με τη συμπεριφορά τους μπούλιδες, μπούλις, νταΐδες δηλαδή. Ενήλικες νταΐδες που εκφοβίζουν λεκτικά, κάνουν verbal abuse στους καθηγητές, γονείς οι οποίοι προσβάλλουν με το γάντι. Εκτοξεύουν ακόμη και απειλές προς τον εκπαιδευτικό, είτε έμμεσα είτε άμεσα, αναφορά, δυσφήμιση στη διεύθυνση του σχολείου κλπ. Γονείς με τοξική συμπεριφορά, και όταν λέω τοξική, εννοώ συμπεριφορές τύπου ισότα μία κουόντων. Δηλαδή γονείς που δεν θέλουν να ακούσουν αντικειμενικά τι αντιμετωπίζω από το παιδί τους στην τάξη. Συμπεριφορές τύπου το δικό μου το παιδί είναι μεγαλωμένο με τρόπους, εσύ έχεις το πρόβλημα και γι' αυτό το παιδί μου αντιδρά έτσι στο δικό σου το μάθημα. Τύπου δεν έχεις χημεία με το παιδί μου, φταίς εσύ, κάτι του έκανες. Μάλιστα, τα βασιλικά παιδιά. Αυτά. Των οποίων οι γονείς έχουν δικαιολογία για τα πάντα για τα παιδιά τους και για όλα αυτά είναι οι εκπαιδευτικοί. Εδώ να σημειώσω ότι συνήθως τέτοια παιδιά έχουν και παραβατικές συμπεριφορές. Τύπου να ουρούν έξω από τη λεκάνη της τουαλέτας στο σχολείο απλώς για να κάνουν μαγκιά. Ακόμα και ο τρόπος που βαδίζουν, περπατούν, αποπνέει μια μαγκιά, μαγκυλίκι. Κάνω ό,τι θέλω και κανείς δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Αναφέρομαι σε παιδιά ηλικίας 14 ετών, μάλιστα, με μια παραβατικότητα, η οποία σε σχέση με την ηλικία τους δείχνει κάτι. Γιατί άλλο να ουρεί έξω από τη λεκάνη ένα παιδάκι 5 ετών που δεν βρίσκει το στόχο και άλλο ένα παιδί 14, ναι. Πρόσφατα, μια μητέρα ενός μαθητή μου με πήρε τηλέφωνο, εκπαιδευτικός και ίδια, και με ρώτησε αν έχω δικά μου παιδιά. Της είπα όχι. Και τότε αυτή μου είπε, προφανώς δεν μπορείς να καταλάβεις έναν έφηβο. Βεβαίως, αν δεν έχεις καταστρέψει έναν έφηβο εσύ, πώς μπορείς να τον καταλάβεις. Με συγχωρείτε για αυτή την υπόθεση που κάνω, ότι μπορεί να έχει η ίδια με τη διαπαιδαγώγηση της καταστρέψει, κάνει ζημιά στο παιδί της. Ένιωσε ότι το σχόλιο της ήταν ρατσιστικό προς το πρόσωπο μου και της είπα, με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτό το θεωρώ ρατσιστικό προς το πρόσωπό μου. Επειδή εγώ δεν είμαι μητέρα, δεν μπορώ να καταλάβω ένα έφηβο παιδί. Και πολύ καλά της απάντησες. Η απάντηση της ήταν, τώρα με είπες ρατσίστρια. Α, καλά, δηλαδή κοπέλα μιλάμε, τον gaslighting το έχει στο τσεπάκι της. Προσπαθεί συνεχώς να σε βγάλει τρελή, ε. Της λέω, μα μόλις τώρα με κρίνατε για κάτι που δεν έχω, αυτό δεν είναι ρατσιστικό? Κυρία Θέκλα, δεν θα σας κουράσω άλλο με τη στιχομηθεία, αλλά για να μην σας τα πολυλογώ, η συζήτηση έκλεισε με τη μητέρα αυτή να μου λέει, λυπούμε για το χρόνο που σπατάλησα να σου μιλώ και εσύ να μην καταλαβαίνεις, λυπούμε πολύ. Να σημειώσω επίσης ότι ο πατέρας του ιδίου παιδιού, σύζυγος της μητέρας που ανέφερα πιο πάνω, μου είπε στο τηλέφωνο, μιλάς όταν σου μιλώ και θα αρχίσω να εκνευρίζομαι. Υψώνοντας τη φωνή του στο τηλέφωνο. Από πού πήρε το παιδί τους, δεν διαρωτώ με. Θα ήθελα, κυρία Θέκλα, το δικό σας σχολιασμό περί του θέματος. Πρώτα, για το γεγονός ότι μια γυναίκα είπε σε μια άλλη γυναίκα τα πιο πάνω, και για το υπονοούμενο. Ένας άνδρας εκπαιδευτικός ή μια γυναίκα πρέπει πρώτα να έχει δικά του παιδιά για να μπορεί να διδάξει? Στους άνδρες συναδέλφους ρωτάνε τέτοιες ερωτήσεις? Νομίζω πως σπανίζουν. Τους έχω ικανούς να ρωτάνε τέτοιες ερωτήσεις και από άνδρες συναδέλφους, πίστεψε με. Πείτε μας
Και λίγα λόγια γενικότερα για γονείς μπούλης. Ευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε και το δικό μου μήνυμα. Καλή συνέχεια με υγεία. Ιστερόγραφο, μέχρι στιγμής έχω διαβάσει όλα σας τα βιβλία και περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο, με εκτίμηση. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, έμπλεξες! Έμπλεξες με Έλληνες γονείς. Έμπλεξες με Έλληνες γονείς οι οποίοι αποπνέουν δικαιωματισμό. Η λέξη δικαιωματισμός, sense of entitlement στα αγγλικά, είμαι σίγουρη ότι είσαι γνώστης του όρου, καθότι έχεις κάνει και τις σπουδές που έχεις κάνει και έχεις τα ενδιαφέροντα που έχεις. Οι γονείς που έχουν δικαιωματισμό θεωρούν ότι επειδή είναι γονείς, μόνο και μόνο επειδή έχουν γεννήσει παιδιά, ότι αυτό τους κάνει γνώστες. Γνώστες της ψυχολογίας των παιδιών, γνώστες της ψυχολογίας εντός εισαγωγικών, χρησιμοποιώ τον όρο της ψυχολογίας όπως χρησιμοποιείται στην καθημερινή, στην καθομιλουμένη, γνώστες του πώς λειτουργούν τα παιδιά, πώς λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί και τα ξέρουν όλα επειδή έκαναν σεξ, είχαν εγκυμοσύνη, είχαν το κετό και έκαναν παιδί, τα γνωρίζουν όλα. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το να έχεις γεννήσει ένα παιδί και να το έχεις μεγαλώσει, αυτό δεν σε κάνει γνώστη όλων των θεμάτων που άπτονται τη ψυχική εξέλιξη ενός παιδιού, που άπτονται της σωστής διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού, της υγιούς διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού και της διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ παιδιού και εκπαιδευτικών. Λοιπόν, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί και ήδη, θα έπρεπε να γνωρίζουν ή να έχουν παρατηρήσει έστω ότι δεν είναι όλα τα παιδιά τα ίδια και δεν είναι εύκολο ή μαγικό το να χειριστείς τη συμπεριφορά των εφήβων παιδιών. Δεν ξέρω πώς οι ήδη λειτουργούν με το παιδί τους. Μπορώ να φανταστώ όμως ότι λειτουργούν με έναν τρόπο εντελώς ανορίωτο, ότι δίνουν στο παιδί τους όλο το χώρο και το χρόνο να λειτουργήσει όπως του κατέβει, χωρίς καμία απολύτως οριοθέτηση, ότι θεωρούν ότι ακόμη και το κατούριμα του παιδιού τους είναι ροδόσταγμα, οπότε δεν πειράζει αν το παιδί τους χρησιμοποιεί ακόμη και το κατούριμά του για να προκαλέσει το σχολικό περιβάλλον, για να δείξει την κυριαρχία του. Φαίνεται ότι ήδη έχουν συμπεριφορές νταΐ και αυτό αποδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο συνομίλησαν μαζί σου και πώς σου μετέδωσαν και σου μετέφεραν τις απόψεις τους σε σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζεις με το παιδί τους. Φαντάζομαι ότι εσύ έχεις μιλήσει για κάποιες δυσκολίες που έχεις μαζί με το παιδί και ζήτησες τη βοήθειά τους για να διαχειριστείτε από κοινού την συμπεριφορά του παιδιού που δημιουργεί θέματα και στο ίδιο το παιδί αλλά και στο σχολικό περιβάλλον και η οποία αυτή η συμπεριφορά, αν μη τι άλλο, κάτι δείχνει για το παιδί που ίσως θα πρέπει να το ψάξουν καλύτερα και αυτοί σου επιτέθηκαν και μετέθεσαν την ευθύνη σε σένα. Δεν είναι απαραίτητα δική τους η ευθύνη. Δεν είναι απαραίτητα ευθύνη του παιδιού όταν το παιδί βγάζει κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά του. Μπορεί αυτό το παιδί να έχει φέρει μαζί του κάποια γονίδια. Μπορεί αυτό το παιδί να επηρεάζεται από κάποια άλλα θέματα που του έχουν συμβεί. Μπορεί αυτό το παιδί να έχει βιώσει κάποια δύσκολα θέματα στο σχολείο, ενώ στην ομάδα των συνομιλίκων. Μπορεί παλιότερα να έχει δεχθεί bullying το ίδιο το παιδί και εφόσον δεν είχε κάποια στήριξη ψυχοθεραπευτική και διαπαιδαγωγική για να το αντιμετωπίσει, να λειτουργεί και αυτό με παρόμοιο τρόπο. Χίλια μπορεί. Το ζήτημα όμως είναι ότι αντιμετωπίζουν αυτοί οι γονείς εσένα την εκπαιδευτικό που έχει το παιδί τους υπό την ευθύνη της, σε αντιμετωπίζουν ως τον εχθρό, ως την εχθρό, προβάλλουν πάνω σου τις ενοχές και την ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ως γονείς απέναντι στο παιδί τους. Θέλουν να σου πούν εμέσως πλην σαφώς ότι το παιδί τους είναι τέλειος, αλλά εσύ είσαι ατελής. Και προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα μειώνοντας εσένα και όχι αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Πώς αναλαμβάνει ένας γονιός την ευθύνη για την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού του? Πρώτα απ' όλα αποδέχεται αυτά που ακούει, τα ακούει. Σου είπε ο πατέρας, σου μιλάω και μου μιλάς πίσω και θα θυμώσω. Δηλαδή ήθελε μόνο να μιλάει αυτός, να μην μιλάς εσύ, άρα να μην ακούσει τι έχεις να πεις. Συνεργάζεται με καλή θέληση με τον εκπαιδευτικό και προσπαθούν μαζί να βρουν λύσεις για να βελτιώσουν την πορεία του παιδιού και την ψυχολογική του πορεία αλλά και την εκπαιδευτική του πορεία.
Ξέρεις και εσύ, φίλοι, ως εκπαιδευτικοί, ότι υπάρχουν και κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είναι καλοί εκπαιδευτικοί. Όπως υπάρχουν και κάποιοι γονείς που δεν είναι καλοί γονείς. Ε? Mm. Κάποιες φορές μπορεί ένας εκπαιδευτικός να έχει μία συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές του, η οποία να είναι επηρεασμένη από προσωπικές του καταστάσεις, από δικά του άλλη τα ψυχολογικά θέματα και ένας εκπαιδευτικός να προβάλλει πάνω στο παιδί τα δικά του κομπλεξίλικια. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Όπως πολύ συχνά ένας γονιός, όπως την περίπτωση που διαφαίνεται αυτή που περιγράφεις εσύ τώρα, να προβάλλει τα δικά του άλλη τα θέματα πάνω στον εκπαιδευτικό. Δεν υποστηρίζω ότι όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν παράπονα από τους μαθητές είναι πάντοτε τα παράπονα αυτά δίκαια και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ούτε όταν οι μαθητές έχουν παράπονα από τους εκπαιδευτικούς είναι πάντοτε αυτά τα παράπονα δίκαια και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ούτε όταν έχουν οι γονείς παράπονα από τους εκπαιδευτικούς είναι πάντοτε αυτά τα παράπονα δίκαια και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο είναι λανθασμένο ως αντιμετώπιση είναι να αντιμετωπίζουν τα τρία αυτά μέρη, γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά, να αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο μέρος ως εχθρό. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί να είναι εχθροί των μαθητών, οι μαθητές να είναι εχθροί των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί να είναι εχθροί των γονιών, οι γονείς να είναι εχθροί των εκπαιδευτικών. Αν κατανοήσουμε και καταλάβουμε ότι και τα τρία μέρη έχουν τον ίδιο στόχο, που αυτός είναι η εκπαίδευση και η παιδεία του μαθητή και η εξέλιξη του μαθητή και εκπαιδευτικά και διανοητικά και πνευματικά και συνεργαστούν αυτά τα τρία μέλη, τότε θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε έναν ιδανικό κόσμο. Σε έναν ιδανικό κόσμο. Θέλει πολύ πνευματικότητα και πολύ κατάρτιση να παραδεχθεί ένας γονιός ότι τα παιδιά του έχουν ελαττώματα. Πάρα πολύ, γιατί συνήθως προβάλλουμε τον εαυτό μας μέσω των παιδιών μας και θεωρούμε ότι αν τα παιδιά μου έχουν κάποια ελαττώματα, αυτό σημαίνει πως εγώ δεν είμαι καλός γονιός, οπότε θα υπερασπιστώ πάση θυσία και με πολύ μεγάλο σθένος τα παιδιά μου και δεν θα παραδεχθώ κανένα τους ελάττωμα προκειμένου να μην φανώ εγώ κακός γονιός. Και αυτό έρχεται στον αντίποδα άλλων γονέων οι οποίοι υποβαθμίζουν τα παιδιά τους και θεωρούν τα παιδιά τους τα χειρότερα παιδιά του κόσμου και όταν κάνουν κάποια παράπονα εκπαιδευτικοί έρχονται αυτοί οι γονείς και προσθέτουν και από πάνω και ένα σωρό άλλα παράπονα για τα δικά τους παιδιά. Μιλάμε για τα δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι ο γονιός να είναι ζηλωτής υπερασπιστής του παιδιού του και να θεωρεί το παιδί του είναι τέλειο και δεν έχει κάνει κανένα λάθος και σίγουρα για οτιδήποτε προβληματικό συμβαίνει φταίνε εκπαιδευτική και το άλλο άκρο που το παιδί τους είναι άχρηστο, είναι το τελευταίο παιδί στη γη και σίγουρα το παιδί τους φταίει για όλα. Λοιπόν, υπάρχουν γονείς που είναι ενταΐδες, ναι υπάρχουν. Υπάρχουν γονείς που κάνουν bullying σε εκπαιδευτικούς, ναι υπάρχουν γονείς που κάνουν bullying σε εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κάνουν bullying σε γονιούς, ναι υπάρχουν. Υπάρχουν μαθητές που κάνουν bullying σε εκπαιδευτικούς, ναι υπάρχουν. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κάνουν bullying σε μαθητές, ναι υπάρχουν. Όλα μπορούν να συμβούν. Τι γίνεται όμως? Επειδή ζούμε σε μια οργανωμένη κοινωνία και επειδή τα σχολεία είναι ένας χώρος στον οποίο καλούμαστε να συνεργαστούμε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί και κάποιες φορές και ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί συνεργάζονται ως ομάδα συνεπικουρική σε αυτή την προσπάθεια παιδείας και διαπαιδαγωγήσεις και εκπαίδευσης των παιδιών, υπάρχει κάποια οριοθέτηση. Οφείλουμε να σεβόμαστε το ρόλο του εκπαιδευτικού, να σεβόμαστε το ρόλο του γονιού και να σεβόμαστε τους μαθητές. Αυτό το οποίο είναι προβληματικό στην περίπτωση που μας έχεις αναφέρει είναι η έλλειψη σεβασμού των γονέων προς εσέναν την εκπαιδευτικό. Θα μπορούσαν οι γονείς να σεβαστούν εσένα ως εκπαιδευτικό, να μπορέσουν να δείξουν ενσυναίσθηση για τη θέση σου εφόσον βρίσκονται και αυτοί σε παρόμοια θέση και να συνεργαστούν μαζί σου για να βελτιωθεί η συμπεριφορά του παιδιού και να βελτιωθεί η εξέλιξη του παιδιού. Αυτό που σου είπε η μητέρα, εσύ δεν έχεις δικά σου παιδιά, άρα δεν μπορείς να καταλάβεις ένα έφηβο παιδί, σαφώς είναι λανθασμένο, σαφώς είναι κακοποιητική έκφραση, είναι verbal abuse, είναι λεκτική κακοποίηση και καλά έκανες και αντέδρασες. Ναι, υπάρχουν γονείς οι οποίοι κάνουν bullying στους εκπαιδευτικούς, δεν μου φαίνεται καθόλου παράδοξο που είναι και ήδη εκπαιδευτικοί,
Γιατί ίσως αυτό να ξεκινάει και από ένα χώρο δικής τους ανεπάρκειας, αισθήσεως ανεπάρκειας. Μπορεί ήδη να μην μπορούν να κρατηθούν μέσα στην τάξη τους ή να κρατηθούν μέσα στο σχολείο τους και έτσι να προσπαθούν μειώνοντας εσένα να νιώσουν αυτοί καλύτερα που δεν μπορούν, ίσως, δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω, στη δική τους την θέση να είναι εντάξει. Καλά κάνεις και μου το αναφέρεις. Χρειάζεται πολύ προσοχή από όσους είμαστε γονείς ως προς το πώς αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά και τους άλλους ενήλικες που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας. Δεν είναι καλή ιδέα να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τέτοιου είδους εκφράσεις, εφόσον δεν έχεις δικά σου παιδιά, εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. Καλά έκανες και αντέδρασες. Τι να πω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εάν οι γονείς λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, πώς θα περιμέναμε το παιδί να λειτουργούσε διαφορετικά. Πώς. Και σίγουρα το να είσαι γονιός και να κάνεις δικά σου παιδιά δεν σε καθιστά και γνώστη της εξελιχτικής ψυχολογίας, γνώστη της εξελιχτικής ψυχοπαθολογίας και όλων των παρεμφερών θεμάτων που έχουν να κάνουν με παραβατική συμπεριφορά και με προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης. Καλή δύναμη, φίλε μου.